Τώρα να περάσουμε στην πολιτική συζήτηση του Δελτίου μας. Στο στούντιο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Δραγασάκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κόντρα. Είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ. Και εσάς, κυρίε και μου χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σε 2 εβδομάδες πάμε στις κάλπες. Την προηγούμενη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε το οικονομικό της πρόγραμμα. Ποιο είναι το σχέδιό σας για το αύριο και ποιες οι βασικές σας διαφορές, οι βασικές διαφορές του σχεδίου σας από το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Δραγασάκη? Η βασική διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε σχέδιο υλοποιήσιμο. Έχουμε πρόγραμμα. Αυτό που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι συνθήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, να το εξηγήσουμε αυτό. Δηλαδή, το λιγότεροι φόροι, με συγχωρείτε πολύ, ξέρετε κανένα που να ζητάει περισσότερους φόρους. Με αυτή την έννοια, λέω, συνθήματα, θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Τώρα, το δικό μας σχέδιο. Για να μιλήσουμε για το μέλλον, πρέπει να έχουμε μια άποψη για το μέλλον. Πώς βλέπουμε το μέλλον? Εμείς, λοιπόν, βλέπουμε ότι το μέλλον έχει δυνατότητες, αλλά έχει και κινδύνους, προκλήσεις. Μας ανησυχεί ο ανταγωνισμός που γίνεται διεθνώς, που παίρνει όλο και πιο επικίνδυνες μορφές. Πολλοί μιλούν για εμπορικό πόλεμο. Μας ανησυχεί που τα συμπεράσματα από την προηγούμενη κρίση στην παγκόσμια δεν έχουν ενσωματωθεί. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει μπει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης με λιγότερες ανισότητες, αποτελεσματικότερη ρύθμιση κλπ. Άρα, εμείς τον πρώτο στόχο που θέτουμε είναι η ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Ανθεκτικότητα της χώρας, θωράκιση της χώρας, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να αξιοποιήσουμε δυνατότητες αλλά και να αντιμετωπίσουμε κινδύνους. Τι κάναμε γι' αυτό? Πρώτον, βγήκαμε από τα μνημόνια. Σχεδόν ορισμένοι προσπαθούν να πούν ότι αυτό δεν έχει σημασία. Μα τώρα έχουμε βαθμούς ελευθερίας και βέβαια έχουμε και την ευθύνη. Τώρα μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς. Το δεύτερο που κάναμε, δημιουργήσαμε μαξιλάρι ρευστότητας, όπως το λέμε. Τι θα πει αυτό? Έχουμε στην άκρη χρήματα. Αυτά τα 30 δις λέτε. 23 έως 33, 23 το κεντρικό κράτος, 33 μαζί με τους δημόσιους φορείς. Που σημαίνει το εξής: αν αύριο, ομιγέννητο, έχουμε μία διεθνή κρίση, εκτιναχθούν τα επιτόκια και εμείς έχουμε ένα ομόλογο που λύγει, δεν θα κρεμαστούμε όπως το 10, θα έχουμε αυτό το απόθεμα να το καλύψουμε αυτό το ομόλογο και άλλα ομόλογα για ένα διάστημα αρκετά σημαντικό. Και το τρίτο, βελτιώσαμε τις σχέσεις μας με τους βόρειους γείτονες. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ο κόσμος με την Τουρκία, λέτε. Βέβαια. Mm-hmm. Καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα ότι στην πολιτική πρέπει να κάνεις ιεράρχηση κινδύνων. Και εμείς λοιπόν, μέσα από αυτή την ιεράρχηση, επιλέξαμε να βελτιώσουμε, να λύσουμε το θέμα με την Βόρεια Μακεδονία, να βελτιώσουμε γενικά τις σχέσεις μας, τόσο ώστε τώρα να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε άλλα ενδεχόμενα. Άρα το πρώτο είναι, παραλάβαμε μια χώρα μετέωρη, σε αδιέξοδο. Έχουμε μια χώρα σήμερα με ενίσχυση τη θωράκησης και της ανθεκτικότητας. Το δεύτερο. Δεύτερος στόχος. Αλληλεγγύη. Η κοινωνία μας ακόμα υποφέρει. Ένα τμήμα της κοινωνίας βγαίνει από την κρίση, άλλα τμήματα ζουν με τις πληγές της κρίσης. Θέλουμε λοιπόν ισχυρό κράτος. Το ισχυρό κράτος είναι και προϋπόθεση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ένα κράτος που να μπορεί να εγγυάται τα βασικά. Και θέλω να τονίσω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν τα βασικά. Αν κάποιος έχει χρήματα, μπορεί να επιλέξει ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά νοσοκομεία. Μας ενδιαφέρει εμάς τώρα ο κόσμος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και για τον οποίο το δημόσιο νοσοκομείο, το φάρμακο, το δημόσιο σχολείο, η εγγυημένη σύνταξη και η επικουρική και η κύρια, η δουλειά, η απασχόληση, η στέγη αποτελούν βασικές ανάγκες. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση εμείς, νομίζω έχουν ακουστεί αρκετά. Ό,τι ευρώ είχαμε προς τα εκεί το προσανατολίσαμε. Σπάσαμε τον κώδικα 1:5, δηλαδή πρέπει να απολυθούν 5 για να πάρουμε έναν. Το σπάσαμε αυτό και στο μέτρο των δυνατοτήτων έχουμε προετοιμάσει προσλήψεις και για την σχολεία και για τα νοσοκομεία. Και τρίτον, στην νέα τετραετία έχουμε ένα σχέδιο σύγκλησης με τα επίπεδα της Ευρώπης. Το τρίτο στόχος λοιπόν θα το πω ανάκτηση. Δηλαδή, στην νέα τετραετία θέλουμε να ανακτήσουμε τα χαμένα. Παραδείγματος χάρη, χάθηκαν στην περίοδο της κρίσης περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 850.000. Θέλουμε να τις ανακτήσουμε αυτές. Έχουμε δημιουργήσει κάπου 300.000. Μας λείπουν 500, το θεωρούμε εφικτό. Έχουμε κάνει τη μελέτη, μπορούμε να έχουμε 500.000 θέσεις εργασίας. Το ίδιο με τον κατώτατο μισθό, το ίδιο με τις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, να. Αυτό για μας θα πει κανονικότητα, όχι απλώς ότι βγήκαμε. Mm-hmm. Και το τέταρτο είναι η περιβόητη ανάπτυξη. Αλλά τι ανάπτυξη?
Ακούω το 4%. Το είχαμε το 4%. Όλη τη δεκαετία του 90 περίπου 4% και χρεοκοπήσαμε. Άρα εδώ πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση στην κοινωνία. Δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα. Θέλω να με ευθύς. Δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο εδώ βιώσιμο. Ακόμα εξαρτώμαστε πάρα πολύ από εισαγωγές. Έχουμε τομείς με χαμηλή προϊσταμενή αξία. Γι' αυτό εμείς τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει στρατηγική, έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική, έχουμε στόχους. Mm-hmm. Στόχος μέχρι το 25 να έχουμε οι εξαγωγές μας να πάνε στο 50% του ΑΕΠ. Στόχος μας να αυξήσουμε το ειδικό βάρος της βιομηχανίας. Δεν ακούω από την άλλη μεριά κάτι, γιατί εγώ θα τα δούμε μετά. Και να τελειώσουμε ένα ακόμα, μετά το ανάπτυξη, ασφάλεια. Όλες οι χώρες της Ευρώπης παρακολουθείτε καλύτερα από μένα τι γίνεται. Άρα το θέμα δεν είναι αν υπάρχει θέμα ασφάλειας ή όχι. Το θέμα είναι τι εννοούμε και πώς την κατοχυρώνουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια ασφάλεια στα πλαίσια ενός δημοκρατικού κράτους και μιας ενεργούς κοινωνίας. Όχι απλά καταστολή, διότι αυτό παράγει μεγαλύτερη ανασφάλεια. Mm-hmm. Άρα αυτή, ας το πω, οι πέντε στόχοι που συμπίπτουν είναι και τα πέντε α, ανθεκτικότητα, αλληλεγγύη, ανάκτηση, ανάπτυξη και ασφάλεια, περιγράφουν, επαναλαμβάνω, όχι με έναν τρόπο συνθηματικό, αλλά περιγράφουν, είναι οι τίτλοι των βασικών κεφαλαίων του σχεδίου μας για την επόμενη τετραετία. Mm-hmm. Ακούγοντάς σας, είστε, ομολογώ, ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κωδικοποιεί τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημά μου είναι αν αυτά τα 5 α μπορούν να σταθούν χωρίς εύκολη επεξήγηση, γιατί αυτό που μας εξηγήσετε δεν είναι απλό, απέναντι στο ασφάλεια, φοροελαφρύνσεις, ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία. Μαζί με το άβατο των εξαρχείων, μαζί με, με το άσυλο στα πανεπιστήμια, μαζί με μια πολύ κακή άποψη που επιχειρείται να εδρεωθεί σε ό,τι αφορά το δημόσιο, ότι είναι όλο κακό, ότι είναι όλη ρουσφέτια, ότι είναι όλο πελατειακό. Όχι μόνο αυτό, αλλά ότι όλα αυτά τα δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακούγοντας και εγώ τη δημόσια συζήτηση, καμιά φορά ξεχνιέμαι, λέω, εμείς κυβερνούσαμε όλα αυτά τα 40 χρόνια. Αυτά είναι που παραλάβαμε. Mm-hmm. Αλλά όσο είχαμε τα μνημόνια, εγώ δεν λέω, μπορεί να έγιναν και σίγουρα έγιναν και λάθη από εμάς. Αλλά θέλω να πω και με την ιδιότητα που είχα του Αντιπροέδρου, που έπρεπε να συντονίζω διάφορα πράγματα. Κακά τα ψέματα. Όσο υπήρχε το μνημόνιο, παρόλο που ήταν ιππιότερο από τα προηγούμενα, ο προσανατολισμός καθοριζόταν από αυτά τα πρέπει. Αυτό είναι. Αυτό προέκει. Δεν είχαμε δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουμε τη δική μας προτεραιοποίηση, να το πω έτσι. Όμως θα έρθω στο θέμα που με ρωτήσατε. Για μας, ειδικά, ας το πω έτσι, που προερχόμαστε από το χώρο της αριστεράς ή ανήκουμε, οι εκλογές είναι ευκαιρία. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω αν κανείς ας με πει ότι δεν είμαι ειλικρινής, αλλά τις χαίρομαι τις εκλογές. Χαίρομαι την επαφή με τον κόσμο. Γιατί, διότι έχεις μια ευκαιρία να ακούσεις τον κόσμο, να σκεφτείς αυτά που σου λέει ο κόσμος, να δεις αυτά που εσύ έκανες, αν τα έμαθε ο κόσμος ή πώς έφτασαν στον ίδιο. Δηλαδή για μένα, παρόλη την κρίση και παρόλα αυτά, οι εκλογές είναι μια στιγμή δημοκρατίας. Και με αυτή την έννοια, συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη, μέχρι το τελευταίο λεπτό, θα δώσουμε τη μάχη να εξηγήσουμε, να διαβεβαιώσουμε, να αυτοδεσμευτούμε, διότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν αλλάξαμε ξαφνικά. Ο κόσμος μας ξέρει. Εγώ τώρα που πάω, προθέσιμο είναι ήλιο, Άγια Βαρβάρα. Μας ξέρει ο κόσμος 30 χρόνια. Εκεί είμαστε και με το 3% και με το 33% και ό,τι και συμβεί. Μήπως απουσιάσατε όμως λίγο 4 χρόνια. Προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς απουσιάσαμε και για λόγους αναγκαστικούς, αλλά και επειδή δυστυχώς. Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές όμως. Το εγχείρημα. Εσωτερικά λέτε. Όχι και ανοιχτά και δημόσια. Απλώς θέλει μια άλλη συνθήκη αυτό. Θέλω να πω, το να κυβερνάει η αριστερά υποσυνθήκες καπιταλισμού έχει κάποιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Δεν είναι κάτι απλό. Πήραμε 36% κυβερνάμε. Χρειάζεσαι κόμμα. Ριζωμένο παντού. Μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι ο ημάντας, να εξηγήσει, να βοηθήσει την εξήγηση. Θέλεις κοινωνικά κινήματα. Η δική μας διακυβέρνηση απαιτεί το από κάτω, ας το πω έτσι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Νομοθετήσαμε εμείς μερικά πράγματα που πολύ ωραία, πολύ σημαντικά. Ενεργειακές κοινότητες. Να μπορεί ο κόσμος να οργανωθεί σε κοινότητες και να κάνει διάφορα, να παράγει ενέργεια, να πουλάει ενέργεια, να εξοικονομεί ενέργεια, να έχει και εισόδημα. Mm-hmm. Αυτό η κυβέρνηση θα κάνει τον νόμο και θα δώσει ίσως και κίνητρα. Από εκεί πέρα θέλει την ίδια την κοινωνία να ενεργοποιηθεί και να διαμορφώσει. Επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
αυτό που κάνουμε. Για να αξιοποιηθεί από τον εργαζόμενο, πρέπει να μπορέσει να το αξιοποιήσει. Άρα, από αυτή την άποψη, είχαμε πολλές αδυναμίες. Και για μένα το αποτέλεσμα αντανακλά ακριβώς και μια δυσκολία μας να επικοινωνήσουμε πρώτον αυτά τα οποία κάναμε, να τα εξηγήσουμε. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, να εξηγήσουμε αυτά που δεν τα κάναμε. Γιατί δεν τα κάναμε? Γιατί καθυστερήσαμε, ας πούμε, να κάνουμε την Ανταξιακή Τράπεζα που έλεγα εγώ? Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διότι υπήρχαν εμπόδια, διότι υπήρχαν και μέσα στη χώρα δυνάμεις που δεν την ήθελαν. Και κακώς, διότι όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν το είπα ως παράδειγμα. Άρα, κλείνω λέγοντας ότι η επαφή για τον κόσμο για μας είναι ζωγόνα. Ζωγόνα, ανεξάρτητα από το θα ψηφίσει ο κόσμος. Δικαίωμά του είναι. Το θέμα είναι να φτάσουμε στο σημείο ο κόσμος να ξέρει τι κάναμε, να έχει μια επίγνωση και των κινδύνων, αλλά και να ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία και να αποφασίσει την υφάλεια. Ένα από τα μεγάλα ατού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένας από τους λόγους που σας καταγγέλει συχνά πυκνά είναι η υπερφορολόγηση. Υπερφορολογήσατε? Υπερφορολόγηση, πρέπει να διευκρινίσουμε, αφορά αυτούς που φορολογούνται. Διότι εξακολουθούμε ως χώρα να έχουμε μεγάλες ανισότητες στο φορολογικό σύστημα. Δεν πατάξατε όμως και τη φοροδιαφυγή όπως υποσχόσασταν? Κάτι κάναμε. Δηλαδή, βοήθησαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Από εκεί πέρα, για να αντιμετωπίσουμε ριζικά τη φοροδιαφυγή, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από νόμους. Χρειαζόμαστε την ίδια την κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης τετραετίας, όμως για τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι μιλάει για υπερφορολόγηση, είναι πού την αποδίδει. Την αποδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα η υπερφορολόγηση είχε συντελεστεί. Εμείς αυξήσαμε κι εμείς. Δηλαδή, οι πέντε μονάδες, να το πω λίγο αριθμητικά, των φόρων, οι πέντε μονάδες που επιβαρύθηκε συνολικά η φορολογία στην Ελλάδα, έγιναν μέχρι το 2014. Εμείς προσθέσαμε 1,6. Δεν είναι λίγο το 1,6, διότι. Λειτουργία θρηστικά. Λειτουργία θρηστικά είναι η σταγόνα που ξεκινήγει στο ποτήρι. Η ανησυχία μου λοιπόν είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να αντιμετωπίσει τις αιτίες της υπερφορολόγησης. Και απλώς το αξιοποιεί ως μέσο, επειδή η κοινωνία πιέζεται, για να δώσει μια, πώς να πούμε, να δημιουργήσει την εικόνα ενός παραδείσου. Αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μειωθούν οι φόροι. Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ το εξής, παρόλο που είναι προεκλογική περίοδος. Υπάρχει θέμα υπερφορολόγησης και υπάρχει θέμα στοχευμένων φορολεφρήσεων. Αρχίσαμε εμείς να κάνουμε τέτοιες φορολεφρήσεις από το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου. Εξαγγείλαμε και τώρα κάποιες και έχουμε στο σχέδιό μας και άλλες την επόμενη τετραετία. Εάν όμως ξεχάσουμε ό,τι χρεοκοπήσαμε και ότι η υπερφορολόγηση είναι αποτέλεσμα της χρεοκοπίας, τότε μια ανεξέλεκτη και ανεύθυνη πολιτική γύρω από το θέμα «μειώνω φόρους διότι αυτό ακούγεται ευχάριστα» μπορεί να μας οδηγήσει ξανά στη δημοσιονομική εκτροπή. Θέλω να το πω για να είναι εδώ και να υπάρχει στο μέλλον. Από εκεί πέρα, εμάς μας ενδιαφέρει όχι απλώς να μειωθούν οι φόροι, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Δηλαδή, το να μειώσουμε τους φόρους πάρα πολύ στα κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν κέρδη. Διότι δυστυχώς ακόμα πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επαρκή κέρδη. Με το επιχείρημα ότι έτσι θα έχουν επενδύσεις, αυτό είναι εντελώς έολο. Για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε, λέμε, αυτοί που το λένε αυτό εννοούν, ότι ο λόγος που δεν γίνονται επενδύσεις τώρα είναι επειδή δεν υπάρχουν κέρδη. Μα ο κόσμος βουλιάζει από ρευστότητα, που είναι η ρευστότητα, είναι τα κέρδη, τα οποία αντί να γίνονται επενδύσεις, γίνονται πρόσοδοι, γίνονται οτιδήποτε. Ή να το πω αλλιώς, λέει ο κ. σαν να λέει, ότι έχει ας πούμε μια επιχείρηση 100 εκατομμύρια κέρδη, πληρώνει τώρα 30 εκατομμύρια φόρους και γι' αυτό δεν κάνει επενδύσεις. Και αν αντί 30 θα πληρώσει 20, απάνω το πρωί θα γίνουν επενδύσεις. Αφελέστατο, ατεκμηρίωτο, αντίθετο με την παγκόσμια εμπειρία. Αν ήταν έτσι, όλες οι χώρες δίπλα μας που έχουν χαμηλούς συντελεστές θα είχαν πάρα πολλές επενδύσεις. Και άρα, η Ελβετία δεν θα ήταν. Ακριβώς. Και η Γερμανία θα ήταν Γερμανία. Επομένως, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να φανεί αυτό που είπα πριν. Αν κάποιος έχει ανάγκη μετά από 10 χρόνια κρίσης απλώς να ακούσει κάτι ευχάριστο, ας ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν θέλει να δει τι θα συμβεί μετά, ας λάβει υπόψη του και κάποια πράγματα από τη δική του εμπειρία. Δεν θα πω εγώ περισσότερο εδώ.
Ωστόσο και στην Ελβετία και στην Γερμανία, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, μπορεί να έχουν επενδύσεις, να έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά υπάρχει και μια σταθερότητα, την οποία εδώ τα τελευταία 8 χρόνια, αλλά και νωρίτερα, δεν την έχουμε δει. Η κάθε κυβέρνηση έφερνε έναν δικό της αναπτυξιακό νόμο, άλλαζε το φορολογικό καθεστώς και αυτό, όσο να είναι, καλό δεν κάνει. Πώς θα καταφέρετε, έστω ότι κερδίζετε τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, πώς θα καταφέρετε να εγκαθιδρύσετε αυτήν την σταθερότητα που τόσο πολύ λείπει? Πολύ σωστά. Καταρχήν θέλω να πω, όπου δεν θέλω να μιλάω πολύ για το παρελθόν, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση, πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Mm-hmm. Περάσαμε μία κρίση που συμβαίνει μία φορά τον αιώνα, μία φορά τον μισό αιώνα. Καταστράφηκε το 30% του εθνικού εισοδήματος. Είχαμε συνέπειες πολέμου χωρίς να έχουμε πόλεμο. Το πρώτο λοιπόν που θέλει μια κοινωνία που περνάει αυτό είναι ένα σχέδιο για το μέλλον της. Τι είδους κοινωνία θέλει να είναι? Σε ποιες αξίες θα στηριχτώ? Mm-hmm. Επομένως αυτό είναι το κρίσιμο και εκεί μέσα θέλω να εντάξω αυτό. Εμείς αυτό που με ρωτήσετε, αυτό που παραλάβαμε στο Υπουργείο, στο οποίο είμαι και τώρα, το Υπουργείο Οικονομίας, ήταν ένας αναπτυξιακός νόμος, όπου υπήρχε ένα φαύλο καθεστώς. Εξυπηρετούνται με πελατειακά κριτήρια οι μέτροι. Τα στοιχεία υπάρχουν. Η απόδειξη για αυτό που λέω. Ο Όλαφ, η ΤΑΔΕ, όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί της Ευρώπης και της Ελλάδας ήταν από πάνω. Ακόμα και τώρα υπάρχει ενεργή εισαγγελική εντολή για τις υποθέσεις τις παλιές. Mm-hmm. Εμείς αυτό το ξεπεράσαμε, το αφήσαμε πίσω μας, δημιουργήσαμε νέα νομοθεσία, περνάνε επιχειρηματίες. Δεν το λένε δημόσια συχνά, αλλά το λένε καμιά φορά. Και λένε για πρώτη φορά, βλέπουμε να μπορούμε να υποβάλουμε το φάκελο, να αξιολογείται, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ακόμα και να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. Τι καθιερώσαμε? Μια πολύ απλή αρχή. Λέγεται στα αγγλικά first in, first out. Όποιος πρώτος καταθέτει, αυτός πάει και πρώτος στην αξιολόγηση, αυτός εγκρίνεται. Ο άλλος έρχεται πίσω. Εγώ ως υπουργός δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Ναι. Άρα αυτά είναι από το αφανές έργο αυτής της κυβέρνησης, θα το έλεγα. Ότι δηλαδή... Λένε πάντως ότι είστε αλλεργικοί στις επενδύσεις. Χρησιμοποιούν σειρά παραδειγμάτων μεταξύ των οποίων το ελληνικό. Το μεγαλύτερο ψέμα. Το ελληνικό είναι χωριστό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω αυτό. Mm-hmm. Άρα στη θέση του αναπτυξιακού νόμου που ήταν ένα φαύλο καθεστώς, βάλαμε ένα νόμο που λειτουργεί με διαφάνεια. Αυτό η αγορά το γνωρίζει. Εγώ και να θέλω να κάνω παρέμβαση που δεν θέλω, δεν μπορώ να κάνω. Δεύτερον, ψηφίσαμε νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Δείγμα ότι ήταν προϊόν ευρείας κοινωνικής συνένεσης. Τώρα, αυτοί που πιστεύουν ότι οι επενδύσεις γίνονται απλώς με διατάγματα ή απλώς με φορολογικά κίνητρα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Και να σας πω κάτι απλώς για να το κλείσω αυτό και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Ας δώσει ό,τι φοροαπαλλαγές ή να υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης. Εάν δεν έχουμε χρηματολόγιο, δηλαδή αν δεν ξέρουμε τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται, εάν δεν έχουμε δασικούς χάρτες, δηλαδή να ξέρουμε τα δάση που τελειώνουν και που αρχίζει ο χώρος, εάν δεν έχουμε χωροταξικά σχέδια και χρήση γης, τι μπορώ να κάνω εδώ, τι δεν μπορώ να κάνω εκεί, αν δεν έχουμε χαράξιμο γυαλό και υπάρχουν ασάφες, αν δεν υπάρχει δηλαδή ασφάλεια δικαίου, θα έχουμε επενδύσεις. Mm-hmm. Το ελληνικό πρέπει να διδαχθεί ως μάθημα. Το ελληνικό πρέπει να διδάσκεται στη σχολεία μάθημα πώς μια χώρα δημιουργεί ένα πλαίσιο εχθρικό προς κάθε επένδυση. Διότι αυτά δεν τα ανακάλυψαμε εμείς, τα βρήκαν μπροστά μας. Ότι είχαν υπογράψει σύμβαση με τον επενδυτή χωρίς να έχουν λύσει το θέμα των αρχαίων. Με 12 προαπαιτούμενα. Χωρίς να έχουν λύσει το θέμα των δασικών. Χωρίς να... Και είναι... θα περίμενα σε αυτά τα θέματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πόλωση. Κάποια στοιχειώδη ειλικρίνεια, ας πούμε. Λέει όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι σε μία εβδομάδα από όταν αναλάβει... Θα το βρει έτοιμο. Θα το βρει έτοιμο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ το ετοίμασε. Και πραγματικά σε μία εβδομάδα μπορεί να γίνει. Είναι θέμα του διαγωνισμού με τα καζίνο κλπ. Αλλά ελπίζω να το κάνουμε εμείς αυτό, αφού εμείς το δημιούργησαμε. Επομένως, εγώ για να συνοψίσω το προηγούμενο θέμα, θα έλεγα ότι ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει να δει τις πραγματικές διαφορές. Διότι εκεί είναι το θέμα. Παραδείγματος χάρη, εγώ σου πρώτη διαφορά με την Δημοκρατία θεωρώ, είναι πολλά, αλλά θα έβαζα τη στάση μας απέναντι στις ανισότητες. Λέω, θεωρούμε ότι οι ανισότητες είναι κοινωνικό φαινόμενο. Έχει νόημα να τις καταπολεμούμε, πρέπει να τις καταπολεμούμε, ή είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να κάνει και καλό στην ανάπτυξη. Είναι θεμελιώδες αυτό. Δηλαδή, αν αυτό δεν το λύσει κάποιος συνειδησιακά, δεν μπορεί να παρακολουθήσει μετά και την αντιπαράθεση. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό που λέει η προοδευτική ανθρωπότητα σήμερα.
Το πρόγραμμά μας, η αναπτυξιακή στρατηγική στην οποία στηρίζεται και το πρόγραμμά μας, είναι με βάση τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι οι ανισότητες κάνουν κακό όχι μόνο στην κοινωνική συνοχή, αλλά στην ίδια την ανάπτυξη. Άρα όλη μας η πολιτική έχει ως στόχο πώς να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη, την καινοτομία με την σωστή διανομή των αποτελεσμάτων που θα έχει. Πώς τους αναπτυξιακούς νόμους με τρόπο να βοηθάνε τη μικρή επιχείρηση. Διότι αυτή έχει το μεγάλο πρόβλημα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ξανά τον δικηγόρο. Ό,τι θέλετε εσείς. Υπάρχει ένα θέμα. Η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την κοινωνική σας πολιτική, καταρχήν τη βαφτίζει παροχές από τη μία και από την άλλη λέει ότι είναι μια αναδιανομή της φτώχειας και ότι εσείς έτσι πολιτευτήκατε 4 χρόνια αναδιανέμοντας τη φτώχεια. Από την άλλη υπάρχουν στελέχη τα οποία πάνε ένα βήμα παραπέρα και λένε δεν θα πληρώνονται στις πλάτες των πολλών του ελληνικού λαού τα επιδόματα για κάποιους οι οποίοι είναι πολύ φτωχοί, ας πούμε. Σε αυτό τι απαντάτε και πόσο απλό είναι να κατανοήσει ο κόσμος το όλο αφήγημα και το όλο το κοινωνικό μοντέλο της κοινωνικής συνοχής? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ας μεγαλώσουμε την πίτα και μετά θα δούμε τη μοιρασία. Trickle down, ότι θα πέσει κάτι προς τα κάτω. Αυτό δεν έγινε ούτε στην Ελλάδα στην περίοδο 1998-2008. Ακούστε τον αριθμό, μπήκαν στην Ελλάδα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε ευρωπαϊκά λεφτά, είτε δάνεια, είτε επενδύσεις. Τα οποία πού πήγαν? Έλατε. Πήγαν σε κερδοσκοπικές εμπορικές δραστηριότητες, σε όχι παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν φτιάξαμε ένα παραγωγικό σύστημα. Η ιδέα λοιπόν, κάνε θυσίες να μεγαλώσει η πίτα και μετά θα έρθει η δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς λανθασμένη, είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη. Διότι αυτές οι ανισότητες και ανισορροπίες που δημιουργούνται στη διαδικασία της μεγέθυνσης της οικονομίας, αυτές τελικά οδηγούν σε ελλείμματα και σε κρίση. Ένα παράδειγμα, πιστεύω το καταλάβουν τουλάχιστον όσοι είναι στην πιάτσα, στην αγορά. Ας πούμε ότι καταφέρνουμε και έχουμε μεγέθυνση, θα το πω εγώ, δεν είναι ανάπτυξη. 4%. Ωραία. Εάν αυτή η μεγέθυνση γίνεται μέσω εισαγωγών, τι θα συμβεί? Θα μεγαλώσει το έλλειμμα του εισαγωγικού πυρωμάτων. Τι θα κάνουμε τότε? Θα πρέπει να τραβήξουμε, να προσελκύσουμε κεφάλαια για να κλείσει το έλλειμμα. Τι θα συμβεί μετά? Θα πληρώνουμε τόκους και εισοδήματα σε αυτά τα κεφάλαια. Πού θα οδηγήσει αυτό? Στη χρεοκοπία. Η μεγένθηση της οικονομίας χωρίς αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος είναι δρόμος για να επιστρέψουμε στην κρίση και στη χρεοκοπία. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε μεγένθηση της οικονομίας, επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Να έχουμε ένα παραγωγικό πρότυπο που να παράγει, να εξάγει, να υποκαθιστούμε εισαγωγές, να είναι καινοτόμο, να μπούμε και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που αρχίζει. Άρα να ενσωματώσουμε, αυτό που είπα στην αρχή, να ενσωματώσουμε τα μαθήματα της κρίσης λειτουργικά. Δηλαδή να μάθουμε πράγματα και όχι απλώς να τα λέμε, να είναι μέσα στο νέο τρόπο ανάπτυξη και στο νέο τρόπο συμπεριφοράς. Και έρχομαι τώρα στα επιδόματα όμως, να πω και σε αυτό. Αυτό είναι το γενικό που είπα. Αυτό αφορά τη χώρα. Δεν αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Και αφορά και όλους μας. Δηλαδή τι είδους παραγωγικό σύστημα θέλουμε? Τι είδους? Θέλουμε βιομηχανία στην Ελλάδα? Θέλουμε καινοτόμες δραστηριότητες? Θα μείνουμε μόνο στα παλιά? Και αυτό αφορά και την πρωτογενή μας παραγωγή, η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες, τα προϊόντα μας, σωστά τυποποιημένα, πιστοποιημένα κλπ. Υψηλής ποιότητας. Και αφορά και την μεταποίηση και αφορά και τις νέες δραστηριότητες που αναπτύσσονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και αφορά και την κλιματική αλλαγή. Άλλους παράγοντες κινδύνου. Αναπτύσσει την οικονομία σου. Εάν πάμε με τη λογική ότι η ανάπτυξη χωρίς όρους και προποθέσεις είναι πρόοδος, δηλαδή αν πάμε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και η μείωση των μισθών είναι πρόοδος, από αυτό ερχόμαστε. Αυτή ήταν η κρίση μας. Τώρα, με τα επιδόματα. Εδώ γίνεται μία σύγχυση, ίσως έχουν γίνει και παρεξηγήσεις, ίσως υπήρξε και λυπής ενημέρωση. Στο 2006 και 7 και 8 δώσαμε κάποια επιδόματα εφάπαξ. Εφάπαξ. Διότι δεν είμαστε... μέρισμα, λέτε. Ναι, διότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση να διαμορφώσουμε πάγιες πολιτικές. Είμαστε μνημόνια. Μόλις βγαίνουμε από τα μνημόνια, διαμορφώνουμε πάγιες πολιτικές. Δηλαδή, το επίδομα ενοικίου είναι μια πάγια πλευρά της στεγαστικής μας πολιτικής. Φιλοδοξούμε στο μέλλον, εκτός από επίδομα ενοικίου, να έχουμε και παραγωγή κατοικίας ή
η προσφορά κατοικίας. Παραδείγματος χάρη, εμείς ως Υπουργείο ήδη έχουμε εγκρίνει προγράμματα για φοιτητικές εστίες, που οι φοιτητές έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, ειδικά σε όλα τα πανεπιστήμια. Και ιδίως στα νησιά, άρα, με τα νίκια που είναι. Άρα θέλουμε στεγαστική πολιτική, διότι για μας η στέγη είναι δικαίωμα. Αρχίζουμε το επίδομα και θα πάμε και σε άλλα. Δεύτερο παράδειγμα. Ανεργία. Η στρατηγική μας είναι ο κόσμος να έχει δουλειά. Mm-hmm. Τι κάνουμε όμως αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά? Τι κάνουμε αν κάποιοι απολύονται σήμερα και μέχρι να βρεθεί δουλειά περνάει ένας χρόνος? Επίδομα ανεργίας. Διάβασα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όχι το προθέσιμο, το προηγούμενο, και λέει όχι επιδόματα δουλειές. Συμφωνώ. Στο μεταξύ τι θα κάνουμε? Δεν θα δίνουμε ένα βοήθημα σε κάποιον μέχρι να βρει δουλειά κλπ? Και μπορώ να συνεχίσω για να δείξω δηλαδή ότι αυτή η ενοχοποίηση των επιδομάτων στόχο έχει να ενοχοποιήσει το κοινωνικό κράτος. Να ενοχοποιήσει κάθε τι το οποίο δίνεται σε αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκη. Τώρα, το ότι υπάρχουν συμπολίτες μας και λένε όχι με τα δικά μου λεφτά. Mm-hmm. Αυτό θέλει μια συζήτηση. Να δούμε αυτοί οι συμπολίτες μας πώς βγάζουν τα δικά τους λεφτά. Δηλαδή, δεν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, το κράτος δεν έχει βοηθήσει να δημιουργηθούν υποδομές, ούτως ώστε και αυτοί να λειτουργούν εκεί μέσα. Λέει κάποιος ότι εγώ τα παιδιά μου τα στέλνω σε ιδιωτικό σχολείο, δεν με αφορά, από τους φόρους μου να φτιάχνονται τα δημόσια σχολεία. Εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν με αφορά να υπάρχουν καλές υποδομές μέσω μαζικής μεταφοράς, παίρνω το αυτοκίνητό μου. Ωραία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ωραία, αυτός ο πολίτης λοιπόν καλείται να σκεφτεί μια κοινωνία που δεν έχει δημόσια σχολεία, δεν έχει δημόσιες συγκοινωνίες, δεν έχει συστήματα ασφάλειας, δεν έχει κοινωνική ασφάλεια. Αυτή η κοινωνία θα είναι ζούγκλα. Θα μπορεί να ζει ο ίδιος ο πολίτης αυτή την κοινωνία? Η κοινωνία, τώρα να ξαναπάμε στον Αριστοτέλειο, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Δεν υπάρχει το άτομο. Αυτό που μου λέει τώρα μου θυμίζει λίγο το φιλοσοφικό επίπεδο. Το άτομο για τους νεοφιλελεύθερους, ξέρετε τι είναι? Είναι το άτομο που είτε τρέχει με ένα τσεκούρι να αρπάξει κάτι, είτε τρέχει με την ουρά στα σκέλια φοβούμενος τον από πίσω του. Το δικό μας άτομο είναι μέλος της κοινωνίας. Υπάρχει μέσω σχέσεων, υπάρχει μέσω ομάδων. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες αρχίζουν και το καταλαβαίνουν αυτό, ότι αν δεν κάνουν ενώσεις, αν δεν συνεταιριστούν μεταξύ τους, αν δεν συνεργαστούν μεταξύ τους, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Το βλέπω στο Υπουργείο. Ας πούμε τώρα είχαμε μια συζήτηση με εμπόρους και άλλους, τι θα γίνει με τα μολ. Διότι όπου ιδρύεται μολ, κλείνει η τοπική αγορά. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις, έχουμε εγκρίνει και εμείς ένα στη μεταμόρφωση, με τις μελέτες που κάναμε, εκεί μπορεί και να βοηθήσει το μόλις σε μια αναβάθμιση της περιοχής. Γενικά όμως συμβαίνει αυτό που λέτε. Τι κάναμε? Κάναμε ένα πρόγραμμα δοκιμαστικό με τα open malls. Δηλαδή οι ίδιοι έμποροι να πάρουν χρήματα από την κυβέρνηση και να δουν μια οργάνωσή τους που να δημιουργούν την εικόνα και συνθήκη ενός τοπικού, ας πούμε, μόλ. Το λέω ως παράδειγμα. Άρα εμείς υπερασπιζόμαστε το άτομο και την ατομική ευθύνη μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικότερης ευθύνης. Υπάρχει μια συνυπευθυνότητα για την κοινωνία. Υπάρχουν οι συλλογικοί όροι της ζωής. Δικαίωμά του να πηγαίνει τα παιδιά του στο ιδιωτικό σχολείο. Δικαίωμά του να σπουδάζει στο εξωτερικό. Δικαίωμα κάποιου να κάνει τα λεφτά του, αν του περισσεύουν, να κάνει και ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης, να έχει και επιπρόσθετη ασφάλιση. Αλλά αυτός που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, εμείς θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να του εξασφαλίζει μια βασική σύνταξη ως όρο. Όχι μόνο δική του επιβίωση, αλλά ως όρο ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης ίδιας κοινωνίας. Αντιπρόεδρε, μιλήσατε πριν για ελλειπή ενημέρωση. Η ελλειπής ενημέρωση που αναφέρατε ήταν λάθος της κυβέρνησης ή εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της μηδιακής υπεροπλίας που τάσετε εναντίον σας? Κοιτάξτε, να σου πω σύντομα τη σκέψη μου εδώ. Δεν θέλω να φανώ ως ο άνθρωπος που, ας πούμε, θέλει να καλύψει λάθη, παραλήψεις. Mm-hmm. Λάθη κάναμε πολλά. Μάλιστα, εγώ το είχα πει στη Βουλή. Ότι παρόλο που κάναμε λάθη, ακόμα και ασυγχώρητα, πιστεύω βαθιά ότι η ελπίδα παραμένει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Και με αυτή την έννοια είπα ακριβώς ότι αυτό το εγχείρημα του να βγει η χώρα από την κρίση είναι ένα εγχείρημα δεκαετίας. Mm-hmm. Και πραγματικά. Και έλεγα και εξακολουθώ να λέω ότι αυτή η δεκαετία έπρεπε να οργανωθεί έτσι που να είναι δεκαετία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Εάν προσέξουμε πώς ασκείται η πολιτική, δεν κυβερνούν τα κόμματα μόνα τους. Mm-hmm. Κυβερνούν στην πραγματικότητα συνασπισμοί κομμάτων με άλλες δυνάμεις.
Παραδείγματος χάρη, εμείς μπορούμε να κυβερνούμε μαζί με τις λαϊκές δυνάμεις που μας στηρίζουν. Μπορούμε να κυβερνούμε μαζί με ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, όπως επιχειρούμε τώρα και ίσως εδώ είναι Ελλάδος, ίσως πρέπει πιο νωρίς να το έχουμε ξεκινήσει αυτό έτσι. Αυτός είναι είχατε του Σανέλ, πρέπει να πει, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτές ήταν αντιφάσεις πολιτικής. Δεν είχαμε αυτοδυναμία. Δεν είχαμε αυτοδυναμία. Και τότε δεν υπήρχε δυνατότητα συμμαχίας με το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε. Ήταν πολύ εχθρικό και ήταν. Παραμένει εχθρικό το κοινά. Ένα μέρος του, ναι. Ένα μέρος του, ναι. Αλλά υπάρχουν περιθώρια κάποια σύγκληση. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά με ρωτάτε, αυτά που άκουσα από την κυρία Γεννηματά είναι αποκαλυπτικά. Μάλιστα. Έχει αποκαλύψει συνομιλητή. Έχει μάλλον αποφασίσει συνομιλητή, έχει αποφασίσει και το σύμμαχό της. Άρα τι περιθώρια να μιλήσω εγώ. Όμως ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο κοινάλ, οι οποίοι σκέφτονται ή σκεφτόταν μετά τις εκλογές να γίνουν βήματα συνεργασίας μαζί μας. Αμοιβαία βήματα. Με αυτές τις εξελίξεις εγώ καλώ αυτόν τον κόσμο να κάνει την απόφαση τώρα. Δηλαδή με δεδομένο τι λέει η κυρία Γεννηματά ότι θα κάνει, δεν βλέπω περιθώριο ή νόημα μετά. Τώρα είναι η ώρα. Όσοι βλέπουν, όσοι δεν θέλουν να υποστούν τις συνέπειες μιας νεοφιλελεύθερης στρατηγικής, που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει, αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το βήμα, να κάνουν την επιλογή και να χτίσουμε από τώρα μια συνεργασία. Όμως, να κλείσουμε αυτή την παρένθεση και να. Στα της ενημέρωσης είχαμε μιλήσει. Επιστρέψουμε στην ενημέρωση. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα κόμματα είναι μέρος στην καρδιά ενός μεγάλου συνασπισμού. Ο δικός μας συνασπισμός δεν έχουμε συμφέροντα να το συγκροτήσουμε και δεν θέλουμε να είναι με συμφέροντα. Εκτός και θεωρείς κανείς συμφέροντα την αυγή, ξέρω εγώ, του κόκκινου. Από την άλλη μεριά τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε ποιος συνασπισμός, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ποιος συνασπισμός θα μας κυβερνάει. Ποιος συνασπισμός θα μας κυβερνάει. Ας το κρίνει ο πολίτης. Όσοι εκθρεύονται το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι πολεμούν το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα κυβερνούν μεθαύριο. Ή θα επηρεάζουν την εξουσία. Άρα θέλω να πω, εμείς κυβερνήσαμε σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον. Απόλυτα. Κύριε Ραγασάκη, τελευταία ερώτηση. Κατεβαίνετε με Σταυρό στην Δυτική Αθήνα. Γιατί επιλέξατε τον Σταυρό? Είστε ένα στέλεχος το οποίο δεν θα μας εξέπλητε αν τον βλέπαμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μάλλον καταλάβατε. Καταρχήν, εγώ ανήκω. Προσπαθώ να κάνω πάντα κάτι που να υπηρετεί το γενικό μας στόχο. Δεν λέω ότι δεν έχω προσωπικές ενδιαφέροντα. Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με πολιτική έχει. Αλλά πάντα ψάχνω να δω το αριστερό σχέδιο που πρέπει να βοηθήσω. Το 15 το αριστερό σχέδιο απαιτούσε. Όχι το 15, το Σεπτέμβριο του 15, διότι το Γενάρη ήμουν με Σταυρό πάλι. Τότε κρίθηκε ότι έπρεπε να σηματοδοτήσω έτσι την ενότητα του κόμματος, επειδή είχαμε διασπάσεις και δυσκολίες. Τώρα επιστρέφω σε αυτό που έκανα πάντα. Εγώ μια ζωή έβγαινα με Σταυρό από τη Β' Αθήνας. Θεωρώ ότι σήμερα το μείζον είναι να δουλέψουμε για να αποκαταστήσουμε τις ρογμές που έχουν υποστεί οι σχέσεις μας με τα λαϊκά στρώματα. Είτε λόγω έλλειψη ενημέρωσης, είτε διότι κάποια μέτρα που πήραμε αναγκαστικά είχαν αρνητικές συνέπειες, είτε διότι δεν προλάβαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Και γι' αυτό σας είπα, δεν το λέω, πώς να πούμε, το πιστεύω αυτό. Είναι μια ευκαιρία οι εκλογές για μας να μιλήσουμε τον κόσμο, να θυμηθούμε ένα τον άλλον. Δεν αλλάξαμε, οι ίδιοι είμαστε. Και αν κάποιος άλλαξε, ο κόσμος το καταλαβαίνει πολύ εύκολα. Και να προχωρήσουμε, διότι η επόμενη τετραετία θα είναι κρίσιμη τετραετία. Μάλιστα. Κύριε Δραγασάκη, κυρία Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στο Κόντρα. Ευόδοση των προσπαθειών σας. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι και για την ερωτήση που μου επέτρεψαν να εξηγήσω κάποια πράγματα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι.